Ας ξεκινήσουμε με τον Κώστα Αλατζά, καθώς υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στο Αιγαίο και με το Τσεσμέ, αλλά και με τη μεγάλη αεροναυτική άσκηση των Τούρκων αυτή την περίοδο, Κώστα. Αυτή την ώρα, Γιάννη, το Τσεσμέ πλέει νοτιοδυτικά της Λίμνου... Το τουρκικό πλέι χωρίς να συνοδεύεται από τουρκικά πολεμικά πλοία κινείται με χαμηλή ταχύτητα και μέχρι τις 2 Μαρτίου σύμφωνα με την τουρκική ναυτική αναγγελία την παράνομη θα πραγματοποιεί υδρογραφικές έρευνες μεταξύ λίμνου και σκύρου. Οι κινήσει του τουρκικού σκάφου παρακολουθούνται καθ' όλη τη διάρκεια του πλούτου από σκάφη του λιμενικού σώματο. Την ίδια ώρα που το Τσέσμε πλέει στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη κλίμακα αεροναυτική άσκηση Γαλάζια Πατρίδα. Από την εικόνα που έχουμε, το κύριο κομμάτι μέχρι στιγμή τη άσκηση διεξάγεται στα τουρκικά παράλια, ενώ υπάρχουν και κάποιε δυνάμει ανοιχτά τη Κύπρου. Η άσκηση ολοκληρώνεται στι 8 Μαρτίου. Ε, στις αρχές Μαρτίου όμως θα έχουμε και μία παρουσία... ...του γαλλικού ε, αεροπλανοφόρου De Gaulle Από Δευτέρα στην δηλαδή, Ματώνη, από βδομάδα. Σόλιο. Από βδομάδα, καλώς mm. τον των πραγμάτων. Mm. Όπως πληροφορούμαστε... Ε, αυτή την ώρα το Ντεγκόλ βρίσκεται βυτικά της Ιταλίας, Ωραία. συνοδεύεται από την, φρεγάτα, την ελληνική φρεγάτα Κανάρης, η οποία μετέχει στη δύναμη προστασίας του γαλλικού αεροπλανοφόρου και στις αρχές Μαρτίου αναμένεται να πλέψουν νοτίως της Κρήτης. Μαζί με το, με τη, με το αεροπλανοφόρο Ντεγκόλ υπάρχει και ένα αμερικανικό πλοίο, ένα ιταλικό πλοίο και ένα βελγικό πολεμικό σκάφος.